Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές. Λοιπόν, υπήρξε μια αναμπουμπούλα, γι' αυτό σας καλέσαμε, μέσα στην εβδομάδα, σε σχέση με μια απόφαση του κυρίου Κασελάκη και που σας αφορά πολύ άμεσα, για μια θέση που κατήχατε στην κοινοβουλευτική ομάδα, όπου πάρθηκε μια απόφαση ουσιαστικά να απολυθείτε από εκεί. Ακόμα μια αναμπουμπούλα μάλλον. Και αν δεν κάνω λάθος, ήταν και η δεύτερη απομάκρυνσή σας από συγκεκριμένη θέση. Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι ότι όσες αποπομπές και να γίνουν, το καράβι δεν γυρνάει πίσω. Η μεγάλη και το αριστερά θα γίνει στη χώρα. Α, μάλιστα. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω σε σχέση με το ερώτημά σας είναι ότι πράγματι, εγώ ήμουν διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας για 5 χρόνια, μετά την εκλογή του Στέφανο Κασελάκη στην Προεδρία, 12 ώρες μετά, πριν από 9 μήνες, υπήρξε αυτή η αντικαταστατική αντικατάστασή μου, η οποία όλοι οι βουλευτές μετά από την κοινοβουλευτική ομάδα διαμαρτυρήθηκαν, γιατί είχα ομόφωνα εκλεγεί σε αυτή τη θέση και είχε ζητήσει συγγνώμη με ακούλπα τότε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Δυστυχώς για τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος, δηλαδή η επανάληψη ήταν ακριβώς η ίδια, δηλαδή στις σχέσεις μεταξύ κοινοβουλευτικής ομάδας κόμματος που υπάρχουν σε πάρα πολλά τελέχη, μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, πρώην βουλευτές, οι οποίοι στην διάταξη διενάμειων που υπάρχει, και πάλι ευνηδιαστικά μετά τις ευρωεκλογές υπήρξε μια παρόμοια απόφαση. Κοιτάξτε, γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντας το εξής, ότι το ζήτημα εδώ είναι πολιτικό. Δεδομένου μάλιστα ότι όποιοι έχουν ορισμένες εναλλακτικές, δεν είναι διαφορετικές, θέλω να το τονίσω, πολιτικές απόψεις σχέση με την κέντρο αριστερά, είτε θυμηθείτε λίγο πριν ο Διονύσο Ντεμπονέρας, είτε μετά εγώ, είτε μετά από μένα ο Γιώργος Τσίπρας, δεν έχει σημασία ποιοι είναι. Αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις, επειδή δεν αρέσει μια διαφορετική άποψη στο κόμμα. Η κέντρο αριστερά, θυμηθείτε επίσης, εγώ θα να τονίσω δύο στοιχεία. Εγώ το Γενάρη, μαζί με άλλα στελέχη τότε, τον Κώστα Ζαχαριάδη και τον Γιάννη Ραγκούση, θυμηθείτε ότι είχαμε κάνει την πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία να γίνει το μεγάλο κόμμα της κέντρο αριστεράς. Είχε γίνει αρκετά μεγάλο ζήτημα, ναι. Θυμηθείτε εκείνη την περίοδο. Δεν έγινε αυτό αποδεκτό τότε από την ηγεσία. Θεωρώ ότι αν είχε γίνει, το αποτέλεσμα θα ήταν καλύτερο και δεν θα ήταν αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα που είχαμε στις ευρωεκλογές. Συγγνώμη τώρα, με αυτά μας λέτε, για να καταλάβω. Δεν κριθήκατε από όσα μας λέτε για την επαρκειά σας στα καθήκοντα τώρα, που είχατε αναλάβει, αλλά για τις απόψεις σας. Κύριε Πιταρά, οι ακροατές σας είναι αρκετά, θεωρώ. Δεν μπορώ να τους υποτιμάει κανένας. Είναι αρκετά έξυπνοι. Ναι, ένα αλλά εδώ τώρα είναι κάποιος, σαν να υπάρχει κάτι προσωπικό. Δεν είναι κάποιος να πιστεύει ότι ο κύριος Τεμπονέρας, εγώ, ο κύριος Τσίπρας, Γιώργος Τσίπρας, στη συνέχεια, μόλις εκφράζουμε αυτές τις απόψεις, απομακρυνόμαστε, υπάρχουν αποπομπές και όσοι δεν τις εκφράζουν παραμένουν. Αυτό είναι φανερό, ότι υπάρχει μια δυσανεξία στην πολιτική άποψη, η οποία λέει προχωράμε για να κάνουμε μια μεγάλη κεντροαριστερά. Υπάρχουν ανασφάλειες προσωπικές και συλλογικές, οι οποίες οδηγούν ορισμένους σε αυτές τις απόψεις, σε αυτές τις αποφάσεις. Τώρα το ορισμένο μην το λέω, καταλαβαίνουμε ποιον εννοείται όλοι. Καλά, είναι σαφές, δεν νομίζω ότι κρύβομαι. Άρα το πρώτο είναι ο Ιανουάριος. Μετά κάναμε την πρόταση για δημοψήφισμα. Να αποφασίσει η βάση. Τα μέλη, δεν λέμε, τα μέλη και η βάση. Με δημοψήφισμα λοιπόν να αποφασίσει αν θα προχωρήσουμε σε ένα μεγάλο ενίο φορέ τη κεντροαριστερά. Και πάλι της ανεξία την προηγούμενη εβδομάδα και αμέσως μετά μάλιστα οι αποφάσεις των αποπομπών. Αυτά δεν γίνεται να προχωρήσει έτσι. Ναι, οπότε κύριε Θαθαράπουλε, επειδή λέτε ότι δεν γίνεται να προχωρήσει έτσι, άρα τι γίνεται τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και τι γίνεται στη μεγάλη κεντροαριστερά που λέτε? Το πρώτο είναι, θέλω να σας τονίσω, εγώ είμαι μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και Κεντρικής Επιτροπής, εκλεγμένος από τη βάση του κόμματος, από χιλιάδες μέλη, όπως είναι και ο πρόεδρος, και θα δώσουμε τη μάχη μέσα στα όργανα του κόμματος, έτσι ώστε να αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την ανασύνθεση του ευρύτερου χώρου της κεντροαριστεράς. Μπορεί το ποσοστό που μας έδωσε ο κόσμος να μην ήταν καλό, δηλαδή τι εννοώ, το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό σε ευρωεκλογές. Χάσαμε 3 ποσοστιαίες μονάδες και 350.000 ψήφους. Παρόλα αυτά συνεχίζουμε να είμαστε με το 14,9 στον προοδευτικό χώρο πρώτη και με 12,7 το ΠΑΣΟΚ. Άρα χρειάζεται να πάρουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στον ευρύτερο χώρο για να προχωρήσουν οι διαδικασίες ανασύνθεσης της κέντρο. Θα μπορούσατε να μας πείτε μία από αυτές την κύρια πρωτοβουλία? Ναι, βεβαίως. Να αποφασίσουμε και ο δικό χάρτη και να αποφασίσουμε και να και προς το ΠΑΣΟΚ και προς την ευρύτερη κοινωνία να προχωρήσουμε σε έναν ενίο φορέα της κεντροαριστεράς που θα κατέβει στο τέλος της ευρωεκλογίας, στις εθνικές εκλογές. Ένα κόμμα δηλαδή, έτσι. Ενιαίως, έτσι ώστε με αρχηγό, με πρόεδρο που θα εκλέξει από τη βάση,
θα αντιμετωπίσει το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αυτός είναι ο στόχος. Υπάρχει αυτό το πρόσωπο που μπορεί να ηγηθεί αυτή τη φορέα που λέτε. Θα θυμίζω ότι όλες οι μετρήσεις δείχνουν 70% και 80% να είναι αυτή η άποψη των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και πλειοψηφική να είναι και ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι κατανοητό. Υπάρχει κοινωνικό αίτημα αυτή τη στιγμή γι' αυτό. Κύριε Θεοχαρόπουλε, τα πάντα αποφασίζει η κοινωνία. Η βάση, γι' αυτό είπα. Εντάξει, δεν λέω εγώ ότι θα έρθει κάποιο ουρανό κατέβατο, αλλά λέω υπάρχει αυτό το πρόσωπο που μπορεί να ηγηθεί αυτή τη προσπάθεια. Επαναλαμβάνω σε αυτό ότι τα πρόσωπα θα τα αποφασίσει η βάση. Είναι θέμα και προσώπων και πολιτικών. Έχετε δίκιο ότι παίζουν πολύ μεγάλη σημασία τα πρόσωπα, αλλά ξέρετε, η βάση τα αναδεικνύει και στη συνέχεια τα πρόσωπα αναδεικνύουν πάντως, τις ικανότητες. Στις ίδιες έρευνες που αναφέρεστε, ο Αλέξης Τσίπρας είναι μπροστά με τουλάχιστον επί 10 σε σχέση με το δεύτερο. Με 40% δηλαδή, ενώ ο δεύτερος έχει 4,7. Αν την άποψή μου, είναι απολύτως λογικό, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έκανε πράξη αυτό το μεγάλο χώρο. Είναι ο ιδρυτής ουσιαστικά του ΣΥΡΙΖΑ Βουλευτική Συμμαχία, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση της χώρας. Δεν ψήφιζαν, ξέρετε, 36% ριζοσπάστες αριστερή ΣΥΡΙΖΑ. Κεντροαριστερή, σοσιαλιστές. Σωστά. Χώρος του δημοκρατικού σοσιαλισμού είναι όλος αυτός. Mm-hmm. Και ακόμα και στην ΙΤΑ του 19 εννοώ, όταν έφτιαξε την Προοδευτική Συμμαχία με στόχο να υπάρχει μια κατεύθυνση προς τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, πήρε 32% χώρο. Άρα είναι απολύτως λογικό ο κόσμος να βλέπει και να λέει ότι εδώ ένας το έκανε πράξη και συνεπώς να υπάρχει αυτό το αποτύπωμα στις μετρήσεις. Η ουσία είναι να αποφασίσουμε αυτή τη στιγμή προς τα μπροστά. Δεν μπορεί η χώρα να κυβερνάται με το Μητσοτάκη, να έχει διπλάσια ποσοστά από το δεύτερο κόμμα και να συνεχίζουμε αυτό να το αποδεχόμαστε. Αυτά όλα που συζητάμε εμείς εδώ τώρα. Και να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Να είναι ένα αρνητικό αποτέλεσμα και να λέμε ότι το αποτέλεσμα ήταν καλό. Αυτά δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε έτσι, γιατί ο κόσμος παρακολουθεί και ο κόσμος είναι αυστηρός κριτής. Θα γίνει και μια κεντρική επιτροπή με τις επόμενες μέρες, αν δεν κάνω λάθος. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα άλλο σοβαρό θέμα που βάζετε, διότι η κεντρική επιτροπή του κόμματος, το ανώταρο όργανο που αποφασίζει, δεν συνεδρίασε από το Δεκέμβριο και μετά. Δηλαδή, δεν συνεδρίασε τους τελευταίους 5 μήνες προεκλογικά και δεν συνεδρίασε και μετά τις. Ακόμα και μετά τις εκλογές. Αυτά όλα που συζητάμε εμείς εδώ δημοσίως τώρα, με τον κύριο Κασελάκη τα συζητήσατε μετά την απόφασή του αυτή. Τα έχετε πει, δηλαδή. Μου διαμηνήθηκε μέσω εκπροσώπου του βουλευτή. Δεν υπήρξε προσωπική του επικοινωνία. Μάλιστα, είχε φύγει αμέσως μετά στις Πέτρες και αμέσως τώρα στις ΗΠΑ. Πάντως είπε, Γιάννη, ο κύριος Κασελάκη, δεν περιμένω τον απομηχανή Θεό. Δεν συνεδρίασαν τα όργανα αυτή τη στιγμή. Και αναμένω να συνεδριάσουν τα όργανα του κόμματος. Άρα έπονται και άλλες τέτοιες και άλλες ανάλογες αποφάσεις. Δηλαδή είστε εσείς, είναι ο κύριος Γιώργος Τσίπρας. Μπορεί να υπάρξουν και άλλα πρόσωπα που θα. Ξαναλέω, όσες αποπομπές και να υπάρξουν, το καράβι δεν γυρνάει πίσω. Η μεγάλη κεντροαριστερά θα γίνει και θα γίνει και θα υπάρξει η εναλλακτική λύση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σας έλεγα πριν ότι για τα όργανα, επειδή με ρωτήσατε και επειδή με ρωτήσατε αν τα συζητάμε, βεβαίως θα τα συζητήσουμε στα όργανα. Θεσμικά. Θεσμική είναι η συζήτηση, δεν είναι προσωπική. Και θα γίνει και πολιτική και για να πάρουμε αποφάσεις. Λέω λοιπόν όμως ότι από τη στιγμή που καμία κεντρική επιτροπή δεν έγινε προεκλογικά, κάτι το οποίο είναι απολύτως σαφές είναι ότι οι αποφάσεις περισσότερες ήταν προσωποπαγής, δηλαδή του Προέδρου. Γιατί ο ίδιος είχε πάρει την απόφαση, το θυμάστε καλά μετά το συνέδριο, ότι τα όργανα περίπου δεν του χρειάζονται, δεν ξανασυνεδρίασαν μέχρι τις εκλογές και πήγαμε στις εκλογές με αποφάσεις ενός αντρός, του Προέδρου. Είστε κατανοητός, κύριε Θεοχαρόπουλε. Αυτό τι έχει ως αποτέλεσμα. Απολύτως. Έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο, αν κρίνεται αρνητικό, εγώ λέω ότι τρεις ποσοστιαίες μονάδες όταν χάνουμε και 350.000 ψήφους δεν μπορεί να κρίνεται θετικό, έχει και τις συγκεκριμένες αιτίες του. Μάλιστα. Λοιπόν, μπροστά μας είναι τα σπουδαία, θα τα δούμε ξανά και μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Θεοχαρόπουλος, μέλος πολιτικής γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ.